Εικόνα σας λέει αυτό που δεν μπορώ να σας πω με τα λόγια. Αυτό που θα ήθελα να κάνω πάντως είναι να, επειδή παραδοσιακά μέχρι τώρα τα θέματα της γρήγορης εξπερμάτισης και ένα μεγάλο κομμάτι διαγνωστικό το είχαν οι σεξολόγοι και ίσως λιγότερο οι ουρολόγοι, θα ήθελα να προσπαθήσω να σας δώσω λίγα πρακτικά tips που χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη, κάποια ίσως σας φανούν χρήσιμα για να εφαρμόζετε κι εσείς. Λοιπόν, τι θέλουμε να δούμε όταν έχουμε έναν ασθενή. Το πρώτο πράγμα είναι καταρχήν να ρωτήσουμε φυσικά για τον χρόνο, από τη διείσδυση μέχρι την εξπερμάτιση, δεν αρκεί να μας πει ο ίδιος ότι τελειώνει γρήγορα. Το δεύτερο πράγμα που θέλουμε να δούμε είναι αν έχει δυσφορία και πόσο μεγάλη είναι η δυσφορία του ίδιου και του συντρόφου του. Θέλω επίσης να σας πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθείτε αν έχει υπάρξει αλλαγή στο επίπεδο δυσφορίας. Γιατί μπορεί να δείτε έναν ασθενή που σας λέει ότι εγώ είχα το πρόβλημα εδώ και 10 χρόνια, τώρα όμως αισθάνομαι δυσφορία έντονη. Οπότε πρέπει να ρωτήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί μπορεί να συμβαίνει. Μπορεί να συμβαίνει γιατί έχει αλλάξει σύντροφο. Μπορεί να συμβαίνει γιατί έχουν αραιώσει σεξουαλικές επαφές, π.χ. έχουν γεννήσει παιδιά. Μπορεί να συμβαίνει γιατί υπάρχει και πρόβλημα στήσης. Μέχρι τότε το χειριζόταν το πρόβλημα με το να έχει πιο συχνές επαφές. Αλλά αρχίζουν τα προβλήματα στήσης και πλέον δεν μπορεί να ακολουθήσει τη δεύτερη και τρίτη επαφή. Οπότε ρωτάτε πόσο καιρό υπάρχει δυσφορία και αν υπάρχει αλλαγή. Επίσης, ρωτήστε για το θέμα του ελέγχου. Αυτό που λέγατε νωρίτερα για την αυτοικανοποίηση, εγώ εκεί το τσεκάρω πολύ. Τι κάνεις εκεί στην αυτοικανοποίηση, αν νιώσεις ότι εκεί μπορείς να κοντρολάρεις καλύτερα την διάρκεια της εξπερμάτισης, εφόσον φυσικά το επιθυμείς. Και φυσικά θα ρωτήσετε αν υπάρχουν και άλλα προβλήματα και άλλες σεξουαλικές δυσλειτουργίες ταυτόχρονα. Τώρα, όταν θέλετε να ρωτήσετε για τον χρόνο για την εξπερμάτιση, βοηθάει να ρωτήσετε, να του δώσετε επιλογές. Δηλαδή, να ρωτήσετε αν τελειώνει πριν τη διείσδυση, κατά τη διάρκεια της διείσδυσης ή αμέσως μετά. Αν είναι αμέσως μετά, δώστε τις επιλογές αυτές. Γιατί πολλές φορές ντρέπονται οι ίδιοι να σας πούνε την πραγματικότητα. Ρωτήστε και τη σύντροφο, μπορείτε να κάνετε check. Και φυσικά πάλι το θέμα της ενόχλησης. Βέβαια, για να μου επιτρέψει το εξής, κάποια στιγμή στην Κρήτη, θέλαμε να μελετήσουμε λίγο την τραμανδόλη σε αυτό το θέμα. Και κάνω μια κουβέντα μεταξύ μας και με τις νοσηλεύτες. Και λέει: είσαι τρελός. Θα δώσει λύση στον άντρα μου που έρχομαι εγώ κουρασμένη για τη δουλειά για να κρατάει και ένα λεπτό. Κρατάει ένα λεπτό, κρατάει λέει 2 λεπτά και να χάνω εγώ τον χρόνο τον ύπνο μου. Ναι, ήταν δικαιολογημένο γιατί όλο το απόγευμα ήταν στον άλλον. Λοιπόν, φαίνεται, έχουμε κάποια δεδομένα που μας λένε ότι οι αυτοαναφορές των ασθενών, ο χρόνος δηλαδή που σας λέει ο ασθενής ότι του παίρνει για να εξπερματίσει, συμπίπτει με τον χρόνο τον αντικειμενικό, όπως μετριέται με τα stopwatch, με τα χρονόμετρα. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι αυτό που σας περιγράφει οι ασθενείς είναι αρκετά αξιόπιστο. Εδώ είναι ένα αριθματολόγιο, το PEP, είναι αρκετά χρήσιμο γιατί βλέπετε τη δυσφορία, βλέπετε την ενόχληση, βλέπετε την επίδραση του προβλήματος. Και κυρίως μικρό, 4 ερωτήσεις, το είδατε. Στη σχέση και έχει μόνο 4 ερωτήσεις. Και εδώ βλέπετε άλλο ένα, αυτό επίσης έχει λίγες ερωτήσεις, είναι λίγο πιο χρήσιμο. Γιατί σας δίνει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιήσετε σε απουσία προβλήματος, πιθανή γρήγορη εξπερμάτιση και άλλη μια κατηγορία που είναι η γρήγορη εξπερμάτιση. Υπάρχει άλλο ένα εργαλείο που δεν σας το έβαλε, και σας το μετάνιωσα τώρα που το σκέφτομαι, είναι και δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα, αλλά έχει και αυτό λίγες ερωτήσεις και έχει προκύψει από αυτά τα 2 ερωτηματολόγια. Και ίσως μπορεί να σας βοηθήσει, λέγεται Chief, και ίσως μπορεί να σας βοηθήσει γιατί έχει και μια ερώτηση που προσδιορίζει χρόνο. Οπότε, αν παρακολουθείτε έναν ασθενή στη διάρκεια του χρόνου, μπορείτε λίγο να ελέγχετε και το θέμα αυτό. Yeah. Το κομμάτι του ελέγχου, όπως σας είπα και νωρίτερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ασθενείς και κάποιοι ασθενείς δεν καταλαβαίνουν ότι κατά τη διάρκεια των επαφών χρειάζεται συνειδητά να προσπαθήσουν να ελέγξουν την εξπερμάτιση. Κάποιοι ασθενείς πιστεύουν ότι η διάρκεια θα έρθει απλά από μόνη της και έτσι πρέπει να εμπιστήσετε την προσοχή.
προσοχή τους πάνω στο θέμα αυτό. Στην κλινική πράξη, λοιπόν, όπως είπα νωρίτερα, ρωτήστε για τη δυσφορία. Επίσης, ρωτήστε για το πώς το πρόβλημα της γρήγορης εξκαρμάτισης έχει επηρεάσει τις σεξουαλικές πρακτικές του ζευγαριού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί. Διότι πάρα πολλές φορές οι άνδρες, προκειμένου να χειριστούν το πρόβλημα, επινοούν κάποιες πρακτικές που τελικά χειροτερεύουν το πρόβλημα. Για παράδειγμα, το πιο κλασικό και σύνηθες είναι ότι προσπαθούν για να μειώσουν τη διέγερση, που δεν θέλουν αυτό να κάνουν, αλλά προσπαθούν να μειώσουν τη διέγερση, οπότε σκέφτονται τι έκανε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Αυτό έχει μεγάλη πιθανότητα να τους προκαλέσει και προβλήματα ζωής. Άλλη πρακτική αναποτελεσματική. Το πιο κλασικό είναι πάντως παίζουμε με τους αριθμούς. Μετράνε ή βάζουν δύσκολα νούμερα. 113 και 113. 226, 226 και 226. Και είναι δύσκολο. Πάρα πολύ παίζουμε με τους αριθμούς για να καθυστερήσουν. Γενικά αποσπούνε την προσοχή τους από τη διέγερση. Τόσο πολύ που φεύγει η γυναίκα και αυτοί συνεχίζουν. Χρειάζεται μετά εμείς να τους το πούμε αυτό. Άλλη πρακτική είναι ότι ας πούμε κάνουν πάρα πολύ μεγάλες διάρκειες προκαταρκτικά. Γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν την πιθανότητα να ευχαριστηθεί η γυναίκα. Και αυτό που γίνεται είναι ότι τελικά το φτάνουν στο έσχατο σημείο για να κάνουν διείσδυση. Οπότε φυσικά μετά εξαρματίζουν αμέσως. Είναι τέλος πάντων πολύ κλασικό το να αλλάζουν τις πρακτικές τους. Και αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να ξαναβάλουν σε μια σειρά. Φυσικά θα να δούμε πώς θα σάνει το ίδιο ο ασθενής για την γρήγορη εξκαρμάτιση. Δηλαδή πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος και φυσικά πώς αντιλαμβάνεται και η γυναίκα. Το κλασικό που λέγαμε νωρίτερα, ότι δεν είναι άδειξε για μένα, είναι τελειώνει γρήγορα και κοιτάζει μόνο την δική σου ευχαρίστηση. Και επίσης, ένα πράγμα που πάντα εγώ προσπαθώ να κάνω, είναι προσπαθώ να εκτιμήσω τι ρόλο, στην αρχή όταν βλέπω έναν ασθενή και την σύντροφο, προσπαθώ να καταλάβω τι ρόλο μπορεί να παίξει ο βαθμός της δυσφορίας στη θεραπευτική στρατηγική. Γιατί αν έχουμε μια πολύ υψηλή δυσφορία, προφανώς αυτό θα σαμποτάρει και τις θεραπευτικές επιλογές. Να δούμε λοιπόν κάποιους ψυχολογικούς παράγοντες, γιατί παλιά οι άνθρωποι τα είχαν τα πράγματα πολύ πιο απλά. Όσο εξελίσσεται το είδος μας, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε μάλλον λίγο παραπάνω. Η πολλή σκέψη στο σεξ δεν κάνει καλό. Οπότε θα δούμε λιγάκι τι γνωρίζουμε σήμερα για τους ψυχολογικούς παράγοντες, τι δεδομένα έχουμε και για τις σχέσεις με την γρήγορη εξκαρμάτιση. Καταρχήν να σας πω ότι παλιά, στις αρχές του 20ου αιώνα, ουσιαστικά ήταν η ψυχαναλυτική θεωρία που έλεγε ότι η γρήγορη εξκαρμάτιση είναι αποτέλεσμα ασυνείδητων εσωτερικών συγκρούσεων. Τώρα βέβαια αυτά μου το πείτε στους ασθενείς, δεν νομίζω ότι θα ξαναέρθουν, γιατί νομίζω ότι κανείς θα καταλάβει τι του λέτε. Το 45 ο Σαπίρο είπε ότι είναι ένα ψυχοσωματικό νόσημα, δηλαδή είναι η σύγκρουση η οποία εκφράζεται, η ψυχολογική σύγκρουση που εκφράζει το σώμα και εκφράζεται μέσα από τα γενετικά όργανα. Γιατί σε αυτούς τους άντρες τα γενετικά όργανα είναι πιο ευαίσθητα. Όλα αυτά τέλος πάντων άλλαξαν μετά με τους Masters and Johnson. Οι Masters and Johnson, αυτό που είπανε, ήταν ότι η γρήγορη εξκαρμάτιση είναι αποτέλεσμα μάθησης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ένας άντρας έχει μάθει, σε εισαγωγικά συνηθίσει, αν θέλετε, για να σου το πω πιο απλά, έχει μάθει να τελειώνει γρήγορα και γι' αυτό συνεχίζεται αυτό. Η Kaplan, όμως, εξέφρασε μια άποψη η οποία είναι αρκετά ισχυρή ακόμα και σήμερα, όπου αυτό που είπε είναι το εξής. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι ασθενείς, άμα τους το εξηγήσετε. Καθώς αυξάνεται η διέγερση, αυτό που συμβαίνει είναι ότι κανονικά, όσο αυξάνεται προοδευτικά η διέγερση, έρχονται σημάδια στο σώμα, κυρίως στη λεκάνη, αλλά και σε άλλα σημεία, που ουσιαστικά σε ειδοποιούν ότι έρχεται και πλησιάζει η στιγμή της εξκαρμάτισης. Οι άντρες λοιπόν με γρήγορη εξκαρμάτιση δεν μπορούν, δεν αντιλαμβάνονται τα σημάδια αυτά. Οπότε φτάνουν στην φάση της εξκαρμάτισης χωρίς να έχουν προλάβει πριν να κάνουν λίγο γκάζ φρένο για να σταθούν στα σημεία πριν. Τώρα, στο Τύρι νομίζω πριν ρώτησες, ας πούμε αν υπάρχουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ουσιαστικά δεν θέλω να σας κουράζω με αυτά, αλλά ουσιαστικά τα δεδομένα είναι πάρα πολύ φτωχά. Πιθανόν να έχουν πιο πολλά αγχώδη χαρακτηριστικά σαν προσωπικότητες, αλλά πάλι τα δεδομένα
δεδομένα ότι έχουν δηλαδή αγχώδη προσωπικότητα δεν είναι ισχυρά, υπάρχουν κάποια δεδομένα. Όμως, αν θέλετε, η δική μου παρατήρηση είναι ότι πολλές φορές δείτε ότι οι ασθενείς με γρήγορη φαρμάκευση κάνουν όλα γρήγορα. Μιλάνε γρήγορα, περπατάνε γρήγορα, κινούνται γρήγορα και σίγουρα θα το έχετε διαπιστώσει. Δεν θα το δείτε σε όλους, αλλά νομίζω ότι είναι μια εικόνα γνώριμη. Άμα... υπάρχει κάτι, δεν είναι η εξπερματική πόρη που τους κάνει έτσι. Είναι γενετής φτιαγμένη να είναι πιο αγχώδης, πιο γρήγορα. Αυτή είναι μια θεωρία. Ας πούμε ότι είναι κάποιες παρατηρήσεις προς διερεύνηση και όχι έτσι. Αυτή είναι μια θεωρία, Σωτήρη, που φαίνεται να είναι λογική, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε. Άρα, ως... Οδυσσέας πίσω. Συγγνώμη. Ήθελα να ρωτήσω, στο λοιπόν ζωικό βασίλειο έχει κάποια έκφραση, επειδή είχα παρακολουθήσει ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για φυσιολογία της σεξουαλικής επαφής και της θύσεως, αλλά δεν αναφερόταν για την παθολογία. Ήθελα να ρωτήσω, αυτή η παθολογία εκφράζεται σε κάποιους πυθικούς, κάποιους μανιλάδους, κάτι, υπάρχει κάποια αναφορά σε αυτό, έχουμε κάποιοι... Αυτό σας έλεγα νωρίτερα, ότι στα ζώα είναι πολύ γρήγορη διαδικασία. Εξαρτάται, στα ζώα εξαρτάται και επειδή... δεν μπορώ να σας πω για όλο το ζωικό βασίλειο, δεν γνωρίζω. Αυτοί που πλησιάζουν στο, στη λογική του ανθρώπου, στη δομή την ευρωλογική, εκεί τροποποιείται. Ναι, γιατί υπάρχουν ζώα τα οποία κάνουν την προεργασία 15 μέρες και εξπερμάτιση διαρκεί γύρω στα 3-4 δευτερόλεπτα όλα μαζί. Γι' αυτό. Αλλά όσο ανεβαίνουν προς τον άνθρωπο, ενώ σε αυτές τις εξελίξεις, τροποποιείται και γι' αυτό. Και η ευχαρίστηση είναι μόνο το ανθρώπινο προσόν. Γι' αυτό και δεν αφορά το ζωικό βασίλειο. Ήθελα να ρωτήσω αν ξέρατε κάτι, περισσότερο από πειρέτη γι' αυτό. Όχι, εγώ το μόνο που ξέρω είναι αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα. Ότι δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει παράμετρο της ευχαρίστησης, συνήθως η διήθυνση κρατάει λίγο. Η ευχαρίστηση υπάρχει σε κάποιον άλλον εκτός από τον άνθρωπο. Πώς θα αντιμετωπίσαμε? Επειδή αναφερόταν στο ντοκιμαντέρ ότι δεν υπάρχει πριν του ανθρώπου. Ακριβώς. Γι' αυτό. Πώς θα την μετρούσαμε, πώς θα ξέρουμε όχι, αλλά πώς θα τη μετρούσαμε. Δεν είναι βιολόγος γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιες. Ας βγάλουμε άκρη τι γίνεται με τους ανθρώπους και μετά ίσως δούμε τι γίνεται και με τα ζώα. Λοιπόν, γνωστικοί παράγοντες και σημαντικοί, όταν λέμε γνωστικοί, αναφερόμαστε στο τι σκέφτεται ένας άντρας, κυρίως κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών επαφών. Και αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ότι οι άντρες που έχουν γρήγορη εξπερμάτιση, συνήθως κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών επαφών, σκέφτονται πάρα πολύ για το αν θα διατηρήσουν τη στήση τους, αν θα ικανοποιήσουν τη σύντροφό τους. Εστιάζουν πάρα πολύ την προσοχή τους στην ικανοποίηση της συντρόφου. Αντίθετα, οι άντρες που δεν έχουν πρόβλημα, εστιάζουν αρκετά την προσοχή τους στον εαυτό τους ή και αν την εστιάζουν στη σύντροφο, θα σκέφτονται θετικά τα πράγματα, δηλαδή θα καταφέρω και θα την ικανοποιήσω. Και επίσης, οι άντρες με γρήγορη εξερμάτιση κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών επαφών βιώνουν προφανώς και πολλά αρνητικά συναισθήματα, άγχος, ντροπή κτλ. Και έτσι λοιπόν έχουμε το φαύλο κύκλο του άγχους επίδοσης, όπως και στη σχετική δυσλειτουργία. Ο φόβος ότι θα αποτύχω αυξάνει την πιθανότητα τελικά και να αποτύχω. Ο μηχανισμός σύνδεσης τώρα του άγχους με τη γρήγορη εξερμάτιση. Προφανώς έχουμε δεδομένα που δείχνουν μια αυξημένη συμπαθητικοτονία που οδηγεί τελικά και σε συνδική δυσλειτουργία και σε γρήγορη εξπερμάτιση. Απ' την άλλη μεριά, πιθανό να συμβαίνει και το ότι λόγω του άγχους ο άντρας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής δεν μπορεί να εστιάσει την προσοχή του στα στάδια της διέγερσης που σας έλεγα νωρίτερα, οπότε τα χάνει και άρα τελειώνει γρήγορα. Και πιθανόν αυτό το άγχος επίσης να κάνει έναν άντρα να μην έχει ποτέ την ψυχραιμία από την αρχή της σεξουαλικής ζωής κάποιες φορές, να μάθει να κοντρολάρει την εξπερμάτισή του. Τώρα, αν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στη σχέση του ζευγαριού που να σχετίζονται με την γρήγορη εξπερμάτιση, υπάρχουν κάποια δεδομένα, δείχνουν κάποιες σχέσεις, έχουν λιγότερη εγκύτητα, έχουν λιγότερη ασφάλεια. Ένα χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι οι άντρες που έχουν γρήγορη εξπερμάτιση ουσιαστικά θεωρούν ότι οι γυναίκες τους υποφέρουν από το πρόβλημα πολύ περισσότερο από ό,τι τελικά πραγματικά υποφέρουν οι γυναίκες τους σύμφωνα με τις αναφορές τους. Και επίσης εδώ, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, η δυσαρέσκεια των συντρόφων έχει σχετιστεί με τη δυσφορία των ανδρών και όχι τόσο με το χρόνο της εξπερμάτισης. Προφανώς όλοι όσοι έχουν πάει στο φεγγάρι έχουν φάει κοτόπουλο και αυτό δεν σημαίνει ότι το να φας κοτόπουλο θα σε στείλει στο φεγγάρι. Έτσι λοιπόν,
Θέλω να σας τονίσω ότι ό,τι σας έδειξα μέχρι τώρα οι ψυχολογικούς παράγοντες απλά δείχνουν συσχετήσεις και δεν έχουμε δεδομένα που να μας λένε ότι αυτοί οι παράγοντες είναι αιτία της γρήγορης εκτερμάτισης. Στην κλινική πράξη, λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να δείτε λιγάκι όταν βλέπετε έναν ασθενή τι προσωπικότητα, τι προφίλ προσωπικότητα έχει. Δεν χρειάζεται να είστε ψυχίατρια, αλλά βλέπετε μια φιγούρα και καταλαβαίνετε κάποια πράγματα. Είναι ασθενή, είναι δυναμικό, δεν είναι. Λίγο τι σκέφτεται και τι περνάει από το μυαλό του κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής του, των σεξουαλικών του επαφών, τις πεπιθήσεις του, αυτά θα σας τα λέει και πολύ αυθόρμητα συνήθως, όπως για παράδειγμα πρέπει η επαφή να είναι τέλεια ή διάφορα τέτοια. Μπορείτε να δείτε τη δυναμική της σχέσης, ειδικά όταν βλέπετε το ζευγάρι μαζί, βλέπετε αν είναι μια σχέση ήρεμη ή όχι. Το θέμα της αποφυγής είναι πολύ σημαντικό, αν έχει φτάσει ο άντρας στο να αποφεύγει σεξουαλικές επαφές ή όχι ακόμα. Και επίσης, αν έχετε κάποιον ασθενή με γρήγορη σπερμάτιση που είναι εργένης, δεν έχει σχέση, το πάνω θα κοιτάω να δω αν έχει δεξιότητες για το φλερ. Γιατί αν δεν έχει αναπτυγμένες δεξιότητες το φλερ, αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ ευάλωτος και ευαίσθητος στο να κλειστεί στο σπίτι του, που είναι νέοι άνθρωποι, και να μην προσεγγίζει και να μην κάνει σχέση για πάρα πολλά χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή, κατά τη δική μου γνώμη. Και φυσικά το νούμερο ένα για μένα είναι η διακύμανση. Αυτό που πάντα ψάχνουμε να δούμε είναι υπάρχει διακύμανση στην εικόνα του ασθενούς. Δηλαδή αυτό που μας περιγράφει για τον χρόνο του αλλάζει, αλλάζει το καλοκαίρι, άλλαξε πέρυσι, ήταν αλλιώς πριν χρόνια. Πάντα ψάχνουμε για διακύμανση, ούτως ώστε να δούμε τι μπορεί να έχει προκαλέσει αυτή τη διακύμανση. Και φυσικά, όπως ξέρετε, η ψυχοθεραπεία τα λύνει όλα τα θέματα των ανθρώπων. Με πάρα πολλά χρόνια στην ψυχοθεραπεία μπορεί να έχουμε κάποια μικρά αποτελέσματα κάποιες φορές. Αστειεύουμε. Το διευκρινίζω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα Cochrane Review. Ουσιαστικά δεν έχουμε πολλά δεδομένα. Έχουμε μελέτες, αλλά μία είναι μια μελέτη, μία είναι μια τυχεοποιημένη μελέτη που έδειξε ουσιαστικά ότι ψυχοσεξουαλικές τεχνικές ήταν καλύτερες από το waiting list. Εδώ θέλω να σας πω ουσιαστικά τι κάνει η συμπεριφορική θεραπεία, απλά για να έχετε μια εικόνα αν δεν γνωρίζετε ήδη. Το νούμερο ένα είναι το ότι θέλουμε να μάθουμε στον ασθενή να διακρίνει αυτά τα στάδια που έλεγα νωρίτερα, καθώς αυξάνει την διέγευσή του. Να μπορεί να τα διακρίνει αυτά. Και για να το κάνουμε αυτό, πολλές φορές χρησιμοποιούμε ασκήσεις όπως η stop-start. Τη squeeze technique δεν τη χρησιμοποιούμε πλέον πολύ. Η stop-start είναι μια τεχνική όπου ένας άνδρας αρχικά στην αυτοικανοποίηση μαθαίνει να αναγνωρίζει τα σημεία που σας έλεγα και μετά συμμετέχει και η σύντροφος στην αυτοικανοποίηση και μετά αυτό το κάνουμε και στην επαφή με διείσδυση. Γενικά όμως έχουμε αρκετή ευελιξία οι νεότεροι που κάνουμε αυτή τη δουλειά στη χρήση αυτών των ασκήσεων. Και τις κόβουμε και τις ράβουμε ουσιαστικά πάνω στο ζευγάρι. Το θέμα είναι ότι ναι, μεν φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητά τους από αυτό που έχει αναφερθεί μέχρι τώρα είναι 45-45%. Μετά από κάποια χρόνια, τρία χρόνια, είναι πάρα πολύ πιθανό το πρόβλημα να έχει επανέλθει. Βέβαια, μπορούν, εφόσον ξέρουν τις ασκήσεις, μπορούν να τις κάνουν και μόνοι τους και να μην απευθυνθούν καν σε κάποιον ειδικό ξανά. Αλλά γενικά δεν είναι τα αποτελέσματα τόσο αισιόδοξα όσο θα θέλαμε. Σας είπα λοιπόν την κεντρική ιδέα των ασκήσεων. Θέλω να σας αναφέρω ότι το sensate focus που το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές δεν έχει να κάνει με την γρήγορη εξερμάτωση, έχει να κάνει με τη διαδικασία που ακολουθούμε για να φέρουμε ένα ζευγάρι που έχει απομακρυνθεί πολύ ο ένας από τον άλλο, δηλαδή είναι ζευγάρι που δεν έχουν επαφές για πάρα πολύ καιρό, οπότε τους φέρνουμε κοντά σταδιακά, αφαιρώντας το focus από τη διείσδυση και από την επίδοση. Είναι πάρα πολύ δομημένο πρόγραμμα και το χρησιμοποιούμε μόνο όταν βλέπουμε ζευγάρια, και σε ζευγάρια με γρήγορη θερμάτωση, όταν βλέπουμε ζευγάρια που έχουν απομακρυνθεί πολύ ο ένας από τον άλλον και δεν έχουν επαφές για πολύ καιρό. Και φυσικά, αν έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο έχει μη ρεαλιστικές σκέψεις, πρέπει να τις διορθώσουμε. Δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε τους ασθενείς να σκέφτονται θετικά. Έλα μου, εντάξει, όλα θα πάνε καλά, μην στεναχωριέσαι. Αλλά θέλουμε να σκέφτονται ρεαλιστικά. Αυτός είναι ο στόχος. Όταν υπάρχουν προβλήματα στη σχέση, θέλουμε να διορθώσουμε αυτά μέσα από στρατηγικές
ζητώ συγγνώμη. Από στρατηγικές σχετικές. Και φυσικά η φαρμακοθεραπεία είναι πάντα μία επιλογή. Εδώ βλέπετε ότι προφανώς αυτό το κάνουν παλιά οι σεξολόγοι. Δηλαδή, πήγε ένας νεαρός που ήταν μόνος, δεν είχε σχέση και του λέγανε εντάξει, εγώ είμαι φίλο τώρα. Και όταν θα έχεις κάποια σχέση, μπορείς να ξαναέρθεις και να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα πια προσπαθούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους προσέξουμε, γιατί αυτό στη σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί να τους βοηθήσει. Δεν θα πάει κάποιος με την καινούργια του σύντροφο, πάμε τώρα στον σεξολόγο μου να ξεκινήσουμε τη σεξουαλική μας ζωή. Και σίγουρα πρέπει να προσαρμόσουμε τις θεραπείες μας στους ασθενείς. Δεν έχουμε κάτι το οποίο να λειτουργεί σε όλους. Και θα ήθελα τώρα λοιπόν να προχωρήσουμε με τους κύριους. Είναι ο κύριος Πρίνκα. Για να μπορέσουν, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά για να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν, είναι οι τέσσερις κατηγορίες που σας είπα. Ας τους συστήσω εγώ και μετά θα σας πει ένα περιστατικό. Αυτή είναι η πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, αυτή που δεν μπορούν να κάνουν διήσεις. Έτσι, ολοκληρώνουν, έχουν εξερμάτιση πριν τη διήσεις. Πάρα πολύ δύσκολα περιστατικά. Σίγουρα δεν πιάνουν τα φάρμακα από το στόμα. Σίγουρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σεξουαλικό. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου να μπορεί να βοηθηθεί ένας τέτοιος άνθρωπος. Δεν έχει ένδειξη, δεν έχω ούτε ένα paper να σας δείξω. Ο μόνος τρόπος που έχω μπορέσει στη ζωή μου αυτά τα 20 χρόνια που ασχολούμαι με τη σεξουαλική ηθική να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους είναι ένας. Με ποια θεραπεία κλεμμένη από άλλη σεξουαλική δυσλειτουργία. Εδώ στην εγώ είσαι εμείς. Ο μόνος τρόπος που έχω μπορέσει να βοηθήσει τους ανθρώπους. Προφανώς ολοκληρώνουν, αλλά συνεχίζουν. Και μάλιστα, λόγω της ενδοσυναγκώδους ένεσης, δεν έχει ένδειξη, δεν έχει, αλλά πρακτικά με ευγνωμονούν πολύ. Και μάλιστα, αυτό που έχω μάθει από τους ίδιους, είναι ότι επειδή έχουν την εμπιστοσύνη, τι κάνουν. Πριν βάλουν το προφυλακτικό, πριν ξεκινήσουν, με λίγο αυνανισμό, γιατί αυτούς παίρνουν μερικά δευτερόλεπτα, ολοκληρώνουν, πλένονται, σκουπίζονται, βάζουν το προφυλακτικό και αρχίζουν την διαδικασία. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Έχεις σπάσει ποτέ φαύλους κύκλους. Τι? Έσπασε ποτέ φαύλους κύκλους. Έχουν πάει σε SSRIs κάποιοι. Λίγα περιστατικά είναι, δεν μπορώ να σου θυμηθώ να θυμάμαι τώρα. Έτσι, λίγα περιστατικά είναι, αλλά είναι πολύ λίγα. Έτσι. Αλλά δεν είναι σύσταση, δεν μπορώ να το συζητάω έτσι. Λοιπόν, δεν μπορώ, δεν έχω κανένα δεδομένο γι' αυτό. Άμα θέλετε, κάνουμε όλοι μαζί. Εδώ πέρα έχουμε και ανθρώπους που ασχολούνται πολύ. Κάτι. Το αμέσως μετά είναι μια κλασική, αυτό είναι του ενός λεπτού. Έτσι, του ενός λεπτού, άρα πάει με τα κριτήρια τα ψυχιατρικά. Εδώ είναι ο λίγο μετά. Για μένα είναι ο ένα με τρία. Και αυτός είναι ο οποίος είναι στο 4 και θέλει κάτι παραπάνω. Κάποιες φορές μπορεί και στα 10, αλλά θέλει. Είναι ο οριακός, αυτοί που θέλουν λίγο παραπάνω και να σας πω κάτι, εγώ τους σέβομαι πάρα πάρα πολύ. Το περιστατικό είναι λίγο ακραίο αυτό, το έβαλε η Εύη για άλλους λόγους. Αλλά ναι, για άλλους λόγους, αλλά εγώ τους σέβομαι πάρα πολύ. Δηλαδή όταν έχει άλλο και μου λέει, εγώ μπορώ 5 λεπτά. Αλλά κάποιες φορές να που έχω πιει και τα λοιπά και πάω στα 6-7 λεπτά ρε παιδί μου, λίγο συνέχεια το χάνω με τη γυναίκα μου. Και δεν προλαβαίνει. Δηλαδή αυτή είναι πολύ εύκολο να τους βοηθήσεις. Τα 5 να γίνουν 15 είναι πολύ πιο εύκολο από τα 20 να γίνουν 30 δευτερόλεπτα. Και έχει μια λογική. Λοιπόν, αφού είπαμε τα 4 διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικοί άνθρωποι αυτοί, έτσι. Άμα αρχίσετε να βλέπετε τους ανθρώπους, αμέσως σας έρχονται στο μυαλό και θα καθορίσετε και είναι διαφορετικές στρατηγικές. Λοιπόν, ο κύριος οριακά είναι 29 χρονών. Σας λέει ότι έχει πρόβλημα με την γρήγορη εξπερμάτιση. Έχει μια καινούργια σχέση εδώ και 3 μήνες με μια γυναίκα η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη του στην ηλικία και πάρα πολύ εντυπωσιακή. Αλήθεια, δεν την είδα. Τι ρωτάτε λοιπόν από εδώ και πέρα. Τους είχα δει μαζί. Σας ακούω λοιπόν, τι ρωτάτε. Τα βασικά, τι θα ξεκινήσουμε.
Πόσο καιρό υπάρχει το πρόβλημα. Αν το είχε πάντοτε ή όχι. Τι άλλο ρωτάμε. Μόνος του ή όχι. Χρόνος. Πόσο γρήγορο είναι το γρήγορο. Ωραία. Εδώ σας δίνω λοιπόν κάποιες πληροφορίες. Ο χρόνος είναι 1 με 5 λεπτά. Έχει διακύμανση δηλαδή. Η ενόχλησή του είναι υψηλή. Και ο ίδιος λέει ότι δεν θυμάμαι παλιά πριν από αυτή τη σχέση, ήταν παντρεμένος πριν, δεν θυμάμαι παλιά να είχα θέμα. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ το θέμα της γρήγορης εξπερμάτισης και μάλλον δεν είχα πρόβλημα. Ρωτάμε και για την αυτοικανοποίηση, έτσι. Εκεί λοιπόν μας λέει ότι έχει ικανοποιητικό έλεγχο της εξπερμάτισης. Η στήση που επίσης πρέπει να ρωτήσουμε είναι μια χαρά. Και λέει ότι το πρόβλημά του εμφανίζεται στις 7 στις 10 φορές. Τις 3 φορές είναι 5 με 10 λεπτά η διάρκεια. Okay. Ωραία. Τώρα, τι άλλο θέλουμε να ρωτήσουμε. Καταρχήν, αυτά τα επεισόδια ακολουθούνται ή τέλος πάντων σχετίζονται με κάποια άλλη κατάσταση. Κατανάλωση αλκοόλ, είτε τα καλά είτε τα κακά. Ναι. Οι μέρες, ας πούμε, αποχής ή... Αυτός λοιπόν δεν έχει, αυτός δεν έχει καταλάβει κάτι τέτοιο. Ωραία, θα σας πω τι θα ρωτούσα εγώ αμέσως μετά. Εγώ θα κοιτάξω καταρχήν να δω τα πολύ βασικά, έτσι, αν έχουμε θέμα το θυρεοειδή, δεν έχει ο άνθρωπος, ψυχική υγεία, είχες ποτέ σου κάποιο πρόβλημα κτλ. Ούτε ψυχικής υγείας πρόβλημα είχε ποτέ. Κοιτάω λίγο να δω τι προσωπικότητα είναι και συγκεκριμένος. Ήταν πάρα πολύ συγκρατημένος, εσωστρεφής και γενικά είσαι υποτακτικός άνθρωπος, συνενετικός άνθρωπος. Και οι τομείς της ζωής του, πέρα από το σεξουαλικό πρόβλημα, τι άλλο υπάρχει που κουνάζει το κεφάλι σου, που την περίοδο σε απασχολεί, έχει χάσει μόλις τη δουλειά του. Οπότε σας θυμίζω ότι έχει χάσει τη δουλειά του, είναι πιο μεγάλη κοπέλη, πάρα πολύ εντυπωσιακή, όλα αυτά. Τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών του επαφών, πιστεύετε. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτή. Πρέπει να κρατήσει περισσότερο, αλλιώς θα φύγει. Αλλιώς θα τη χάσει. Πάντως, ξέρετε, γενικά αυτό το σύνδρομο όταν έχουμε μια μεγαλύτερη, παρόλο που θεωρητικά με τη μικρότερη θα ήμασταν, ότι είμαστε αγχωμένοι, γιατί τη θεωρούμε πάντοτε πιο έμπειρη, πιο τέτοια κτλ. Και υπάρχει ένα άγχος όλους αυτούς. Ενώ στους με τις πολύ μικρότερες, το άγχος περισσότερο είναι να τη χαρώ, να την κάνω, να την. Για πόσο καιρό ακόμα θα τη χαίρομαι. Λοιπόν, και τώρα σας γνωρίζω την κυρία οριακά, γιατί εγώ είχα την χαρά να την γνωρίσω. Τη λένε και Ντέζι. Λοιπόν, είμαι 33 ετών. Η γυναίκα αυτή έχει πάρα πολύ υψηλή δυσφορία. Είναι πάρα πολύ εκνευρισμένη και δυσαρεστημένη. Τι ρωτάτε λοιπόν, βλέπετε μια γυναίκα που έχει δυσφορία, αλλά έχει πολύ έντονη δυσφορία. Τι θα σκεφτείτε. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Επειδή είπατε ότι είναι μια σχέση 3 μηνών. Ναι. Είναι μια πρόσφατη σχέση. Ναι. Το 2014 μια σχέση 3 μηνών μπορεί να είναι ευκαιριακά μια σχέση που ίσως εξελιχθεί σε μια σοβαρή σχέση, ναι, ή όχι. Ναι. Το γεγονός του ότι έχουν έρθει συνενετικά και οι δύο σε ένα τέτοιο ραντεβού, κάτι δίνει παραπάνω για την προσωπικότητα και των δύο. Πιθανόν θα μπορούσε να λέει, ας πούμε, ότι αυτοί οι δύο θέλουν να είναι μαζί. Δηλαδή το βλέπουν το πράγμα σοβαρά, ας πούμε, όπως λέμε, έτσι. Αλλά τι σας λέει λοιπόν όταν βλέπετε ότι μια γυναίκα έχει πάρα πολύ έντονη δυσφορία. Εγώ πάντα σε αυτή την περίπτωση σκέφτομαι δύο πράγματα. Το ένα, το ότι μπορεί να υπάρχει θέμα κάποιας ψυχικής διαταραχής στη γυναίκα και το δεύτερο. Θέμα που έχουν να κάνουν με τη σχέση του ζευγαριού. Κάποιο σημαντικό πρόβλημα στη σχέση του ζευγαριού. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε, η γυναίκα λέει ότι έχει μόλις είχε ένα διαζύγιο πριν κάποιο καιρό, που είχε συμπτώματα κατάθλιψης. Οργανικά είναι μια χαρά. Ο τομέα τη ζωή που την απασχολεί είναι το ότι πλέον ασκείται μεγάλη πίεση από την οικογένειά τη. Ότι και να δει, πρέπει και εσύ, χώρισε μια φορά, δεν σε παίρνει δέση, πρέπει να βρει ένα παλικάρι να παντρευτεί. Και ο τύπος προσωπικότητας είναι ένας τύπος που σίγουρα είμαι σίγουρη ότι έχετε συναντήσει φυσικά στα ιατρία σας. Είναι αυτές οι γυναίκες οι οποίες αναζητάνε και έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από προσοχή, βιώνουν τα συναισθήματά τους πάρα πολύ έντονα και που
τρομερά εγωκεντρικές. Άρα δηλαδή ό,τι συμβαίνει το παίρνουν και πάρα πολύ προσωπικά. Έτσι ήταν η κυρία αυτή. Τι άλλο λοιπόν περιμένουμε από αυτή τη γυναίκα. Λέει δεν νοιάζονται για μένα, μόνο για την δική του ικανοποίηση. Είναι χαρακτηριστικές αυτές οι ατάκες σε αυτό το προφίλ, νομίζω. Και ουσιαστικά απειλεί και τον σύντροφο, απειλεί και εσάς για γρήγορη θεραπεία. Γιατί αν δεν βρείτε με θεραπεία γρήγορα, θα της μειωθεί η επιθυμία που ήδη έχει αρχίσει να μειώνεται. Οκ. Okay. Οπότε τι κάνουμε σε ένα τέτοιο περιστατικό για να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι το πρώτο μπορείτε να το κάνετε όλοι, έτσι. Δηλαδή, αρχικά αυτό το ζευγάρι θέλει μια εκπαίδευση. Να αρχίσω να καταλαβαίνω τα πολύ βασικά. Ότι δηλαδή όλο το άγχος για να αυξηθεί ο χρόνος ουσιαστικά συντηρεί και επιδεινώνει το πρόβλημα μέσα από βιολογικούς μηχανισμούς. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Το δεύτερο είναι ότι αν έχουν κάποιες πρακτικές, όπως σας έλεγα νωρίτερα, που δυσκολεύουν, πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι αυτές πρέπει λίγο να τροποποιηθούν. Μπορείτε να εξηγήσετε σε ένα ζευγάρι ότι το άγχος της γυναίκας αυξάνει το άγχος στον άντρα και όσο αυξάνεται το άγχος στο πρόβλημα και άλλα. Γιατί αυτό είναι σαν δικαιολογία που φαίνεται, αφού το πρόβλημα το έχει συγκεκριμένα η γυναίκα πιο πολύ από το γιόνιας. Μάλλον δεν βλέπω πρόβλημα εδώ πέρα στο νεαρό. Και τι θα κάνατε, θα λέγατε κυρία μου, όχι, απλά θέλω να πω, επειδή λέει ανακατασκευή σκέψεων και στους δύο. Μήπως θα πρέπει πρώτα να γίνει μια ανακατασκευή σκέψεων πρώτα στη γυναίκα και μετά ενδεχομένως ξεχωριστά και μαζί μετά και στους δύο. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια κυκλικότητα στο ζευγάρι. Η γυναίκα μπορεί να είναι πάρα πολύ επιτακτική και ο άντρας ταυτόχρονα να πιστεύει ότι αυτή η γυναίκα έχει απόλυτο δίκιο. Και ότι πραγματικά είμαι ανεπαρκής για να τη δώσω ευχαρίστηση. Στο φινάλε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε, μπορεί να είναι στον ένα, μπορεί να είναι στον άλλο, αλλά να δούμε τι σκέψεις μπορεί να παρεμβαίνει. Σε αυτό που είπε προηγουμένως ο Βασίλης, ότι μήπως προσπαθούμε να δημιουργούμε εμείς πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον άντρα. Και του λέμε ότι έχει πρόβλημα εξαρμάτιση και ενδεχομένως να του δημιουργηθεί πρόβλημα και όταν δεν έχει. Να πούμε λίγο κάτι που είναι αρχή της σεξολογίας και βοήθησε να το πούμε καλύτερα μετά, ας κάνω μια προσπάθεια. Το τεράστιο λάθος που κάνουμε όλοι είναι ότι δεν έχεις να κάνεις με ένα σωματικό πρόβλημα και εσείς τι στο κάνουμε για σεξουαλική, δεν έχουμε άλλες σεξουαλικές, δεν είναι η Πέτρο πονάει και τα λοιπά. Δεν μπορεί να κατακρίνει, έλα είσαι ιστερικός που τσιρίζει και τα λοιπά, δεν είναι τόσο πόνος, ξέρω πόσο είναι ο πόνος και τα λοιπά, τώρα σου έχει περάσει που λέμε στον ασθενή. Όχι, δεν λέω αυτό. Λοιπόν, περίμενε μισό λεπτό λίγο και μετά το συζητάμε. Και δεν μας ενδιαφέρει, είναι το τεράστιο λάθος που κάνουμε, να κριτικάρουμε και αντί να του παίρνεις ιστορικό και να προσπαθούμε να καταλάβουμε το δικό του πλαίσιο θεώρησης, του κόσμου, της σχέσης, της αγάπης, του σεξ και τα λοιπά και να μπορέσουμε να επουλώσουμε κάτι μέσα σε εκείνο το πλαίσιο, κάνουμε το λάθος και το αναγάγουμε σε μας το τι η λογική μας είναι σωστό και λάθος και προσπαθεί στον άλλον να τον θεραπεύσεις με τη δική σου λογική. Δεν έχεις καμία εξουσιοδότηση, ποιος σου είπε ότι η λογική σου είναι σωστή και επιπλέον η σεξουαλικότητα. Το έχει πει η Τζούλη Χέιμαν πάρα πολύ παλιά, μια μεγάλη καθηγήτρια ψυχιατρικής που ήταν στο Κίσερ Ινστιτούτ χρόνια διευθύντρια. Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα, γι' αυτό και δεν βαριόμαστε και συνεχίζουμε να θέλουμε, έχει τόσες εκφάνσεις όσοι οι άνθρωποι πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα είναι το πρώτο που πρέπει να κάνετε. Μην κάνετε αναγωγή καμία. Με γεια σας, με χαρά σας, τα πιστεύω, θα σκαρδίζετε για τους φίλους σας, για εσάς, για τις σχέσεις σας κτλ. Μην κάνετε αναγωγή της δικιάς σας λογικής, του δικής σας πλαισίου στους άλλους. Προσπαθήστε να δείτε το πλαίσιο και να δείτε με ένα πιο ψυχρό μάτι, γιατί δεν έχετε τη συναισθηματική, δεν εμπλέκεστε συναισθηματικά, πώς μπορείτε εκείνο το πάζλ, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εσάς, το οποίο θεωρείται ηλίθιο, το οποίο θεωρείται φρικτό, το οποίο θεωρείται αν είναι δυνατόν, να το φτιάξετε αυτό το αν είναι δυνατόν. Έγινε κατανοητό. Αντώνη, μπορείς να μου βοηθήσεις πάνω σε αυτό. Έτσι δεν είναι. Δεν θα τα έλεγα καλύτερα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα προσπαθήστε. Άμα δεν το πετύχετε, όλα το σεξ αυτά τις 40 ώρες κάνουμε
για να μπορέσουμε να το πετύχουμε και να το ξεδιαλύνουμε μαζί με πολλά άλλα πράγματα, το πώς μιλούμε, πώς επικοινωνούμε. Αλλά αυτό που κάνουμε και φέρνουμε το φαϊδάκι από την Αθήνα και έχουμε φάει ως τώρα 6 ώρες και θα φάμε άλλες 3-9 ώρες, είναι μόνο και μόνο για να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε λειτουργικό. Αυτό που σας είπα εγώ σαν, σαν μια έκφραση, να το κάνουμε λειτουργικό στην πράξη. Πάντως, εγώ θέλω μόνο να προσθέσω ένα πράγμα, ότι δεν μας ενδιαφέρει να δούμε κάποιος έχει δίκαιο ή άδικο. Αυτό που θέλουμε είναι να παρατηρήσουμε συμπεριφορές ή σκέψεις που μπορεί να παρεμβαίνουν και να συντηρούν το πρόβλημα. Εάν εμείς το διαπιστώσουμε αυτό, τότε πρέπει αυτό να το περιγράψουμε στους ασθενείς μας και να τους κάνουμε να μας ακούσουν. Αν έρχονται μόνοι τη συγμένα, θα φωνάζετε πάλι να τους κάνουν και τον σύντροφο. Εκεί γράφεται ανακατασκευή σκέψεων και στους δύο, αλλά θεωρώ ότι είναι ταυτόχρονη η ανακατασκευή σκέψεων στο ίδιο σπίτι του ραντεβού. Εάν ερχόταν μόνο η σύζυγο, μόνη της, να φωνάζετε και τον σύντροφο για ταυτόχρονη ανακατασκευή σκέψεων. Φυσικά, μαζί δεν κάνουν σεξ. Μεταξύ τους δεν έχουν σχέση. Ο σύντροφος αυτός. Όχι, πρώτα στον ένα, στον άλλο και μετά και στους δύο μαζί. Το ότι θα τους δεις ατομικά και τα λοιπά, βεβαίως υπάρχει, αλλά τώρα σκεφτείτε. Συγγνώμη, όπως παιδεύουν το ανακατασκευή σκέψεων, δεν είναι ότι τους θα κατασκευάσουμε ένα σκέψο όπως εμείς. Να λιένουμε τις γωνίες για να μπορέσουν λίγο να επικοινωνήσουν, να αποδεχθούν ένας τον άλλον. Δηλαδή σκεφτείτε ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις έχουν διάφορα επίπεδα. Εσείς είστε ουρολόγοι. Προφανώς δεν θα μπείτε σε μια διαδικασία να τα κάνετε, ξέρω εγώ, σε χύψη επίπεδο. Αλλά στην πρώτη συνάντηση, κάποιες πρώτες παρατηρήσεις πιστέψτε με μπορείτε να τις κάνετε και το εκτιμάω πάρα πολύ. Γιατί αν απλά εξηγήσετε ότι κοίταξε, ναι, βλέπω ότι έχεις πάρα πολύ άγχος για να διορθωθεί το πρόβλημα, π.χ. στη γυναίκα. Αλλά ξέρεις όμως αυτό το άγχος τελικά του δημιουργεί μεγαλύτερο άγχος και, εξηγήστε αυτή την κυκλικότητα. Είναι αρκετό για να καταλάβουν ότι άθελά τους δεν το θέλουν, άθελά τους συμβάλλουν και οι δύο στο πρόβλημα. Λοιπόν, οι ασκήσεις της Stop Start θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες σε ένα τέτοιο ζευγάρι και η δική μου εκτίμηση θα ήταν ότι θα πήγαιναν και πολύ καλά και πήγαν μάλιστα συγκεκριμένοι. Θα πηγαίνουν καλά γιατί έχουμε έναν άνθρωπο που μάλλον πριν δεν είχε πρόβλημα. Οπότε ξέρει να ελέγχει την εξφερμάτωση, ότι υπάρχει η μάθηση αυτή. Άρα περιμένουμε ότι και οι ασκήσεις θα αποδώσουν. Φαρμακοθεραπεία θεωρείτε ότι θα προτείνατε στον άνδρα αυτόν. Τι λέτε? Αν έπρεπε να βοηθήσουμε τη γυναίκα, ναι. Να παντρευτεί. Αν κάποιος στόχος είναι η γυναίκα, έτσι. Και ζευγάρι. Η ερώτηση που έκανα δεν βγήκε, δεν έβαλε το αποτέλεσμα. Είπαμε για τη γυναίκα. Και είπατε να παντρευτεί. Άρα δεν είναι στο ζευγάρι, είναι στη γυναίκα. Να παντρευτεί η γυναίκα. Όχι να παντρευτεί το ζευγάρι. Εκείνο. Για απάντηση που μου δώσατε, είπατε να παντρευτεί η γυναίκα. Μόνο τη θα παντρευτεί. Εκείνο. Αλλά το καταδιευκρινιστικά. Εκείνο θα παντρευτεί. Λοιπόν, άρα αυτό που λέτε είναι ότι άμα προτείνουμε φάρμακα, μπορούμε να έχουμε μια θεωρητικά σύντομη ανακούφιση από το σύμπτωμα. Οπότε να πέσουν οι εντάσεις και να πέσουν οι τόνοι. Έτσι. Αυτό είναι πράγματι ένα ενδεχόμενο. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι αυτό το ζευγάρι. Είναι ένα ζευγάρι που πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουν κατανοήσει ότι αν δεν πάψει και δεν φύγει η απειλή ότι πρέπει να τα καταφέρω και τελείως θα φύγει, οποιοδήποτε φάρμακο δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει. Αφενός και αφετέρου έχουμε και έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη διακύμανση στον χρόνο του. Παρακάτω. Ο κύριος λίγο μετά είναι 41 και είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Τριών και τεσσάρων. Δύσκολο, Πάμπη, δύσκολο. Λοιπόν, ωραία. Η διάρκεια. Συνήθως, λίγο πάνω από το ένα λεπτό μετά τη διείσδυση, πάντα είχε το πρόβλημα ο άνθρωπος αυτός, ενόχληση υψηλή και γενική δυσαρέσκεια. Όταν οι διακοπές, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. 3-4 λεπτά. Το προχωράω λίγο γρήγορα. Οργανικά είναι μια χαρά, ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ αγχώδης και δεν έχει γενικά άλλα θέματα να τον απασχολούν. Αυτό λοιπόν που λέει είναι ότι η γυναίκα μου ισχυρίζεται ότι ευχαριστιέται, εγώ δεν το πιστεύω, το λέει μόνο για να με πληγώσει και δεν καταφέρω να ικανοποιήσω τη γυναίκα μου, η σεξουαλική μας ζωή έχει συρρυκνωθεί. Πού πάει το μυαλό σας? Γενικά πιστεύω ότι είναι υπερβολική αντιμετώπιση του, λέγοντας βαριά κουβέντα. Έχει συρρυκνωθεί. Έχει φτάσει απότομα, άμεσα, σε ένα τελικό αποτέλεσμα, δίνοντας ένα τέλος. Είπε ότι πλέον τελείωσε. Συρρυκνώθηκα. Οκ, Αντώνη.
Μήπως λόγω αποφυγής έχει συρρυκνωθεί. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν έχουν ουσιαστικά πλέον συχνές επαφές. Εννοείς. Ναι. Η γυναίκα του λοιπόν, είναι αυτή η κυρία εκεί πέρα, είναι γλυκιά. Λέει είναι 38 χρονών. Γενικά δεν ενοχλείται ιδιαίτερα από το πρόβλημα. Γενικά έχει μια καλή υγεία. Το μόνο της πρόβλημα είναι ότι κουράζεται πια πολύ, γιατί έχει δύο παιδιά και δουλεύει. Αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό παράδειγμα. Και ο τύπος προσωπικότητας γενικά είναι σταθερή, τον νιώθει, τον νοιάζεται, τον κατανοεί. Και λέει ότι θέλω πάρα πολύ να τον βοηθήσω. Για μένα η σεξουαλική μου ζωή είναι ευχάριστη και καλή. Πάντα τον απασχολούσε η διάρκεια, αλλά τώρα του έχει γίνει αιμονή. Η διάρκεια δεν είναι πολύ σημαντικό θέμα για μένα, γιατί έχω μεγάλη διάρκεια σε πρωτοκαρδιακά. Εδώ έχουμε δηλαδή ένα ζευγάρι όπου είχαν συχνές επαφές παλαιότερα και με αυτόν τον τρόπο χειρίζονταν το πρόβλημα της γρήγορης εξπερμάτισης. Τώρα με τα παιδιά οι επαφές έχουν αραιώσει. Οπότε το κλασικό που λένε αυτοί οι άντρες είναι ότι το κάνουμε και το κάνουμε μία φορά το μήνα. Άμα κρατάει και ένα λεπτό, πλέον έχουμε σημαντικό πρόβλημα και ουσιαστικά εκφράζουν την αγωνία τους, γιατί νιώθουν ότι χάνουν την εγκύτητα με τη γυναίκα τους. Η γυναίκα δεν το νιώθει αυτό γιατί κουράζει το μήνα. Είναι όπως ένας άλλος μου είπε, έτσι θα γίνουμε αδερφάκια τελικά. Μπορεί να μην μιλάει όμως η σεξουαλική του τη γυναίκα, αλλά να βρει και κάποια καινούργια κυρία η οποία του λέει, κάτσε ένα γεγονό. Όχι, αυτά ό,τι είναι όμως είναι αρέσα από τέτοιες. Γιατί είναι και να άρχισε να το προβληματίζει το θέμα στα 40 του. Ενώ έκανε παιδιά και καλά με τη γυναίκα του, τώρα όμως ο κύριος... Πάντως, αυτά δεν έχουν κρυφές ιστορίες, γιατί οι σεξολόγοι βλέπουν πρώτα αυτό που έχει το πρόβλημα. Βλέπουν χώρια την γυναίκα και μετά τους βλέπουν και τους δύο. Οπότε δεν υπάρχουν τέτοια. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ πέρα. Εκπαίδευση για τον ρόλο των προκαταρκτικών. Αυτοί κάνανε πάρα πολύ μεγάλα προκαταρκτικά και να καταλάβουν τον ρόλο του άγχους, να καταλάβουν την επίδραση που έχει η συχνότητα των επαφών. Θα μπορούσαμε λίγο να δούμε πάλι τις σκέψεις τους και την αγωνία εκείνου που λέει ότι συρρυκνώθηκε αυτό που λέγατε νωρίτερα, δηλαδή ότι ίσως δεν είναι ρεαλιστικό ή με περισσότερη εγκύτητα μεταξύ τους να νιώθουν καλύτερα. Θα μπορούσαν να κάνουν και ασκήσεις. Νομίζω ότι σε ένα τέτοιο ζευγάρι ασκήσεις, η Sensate Focus που τους φέρνει σταδιακά κοντά και στο ψάρτη θα τους στέριαζε, γιατί τους αυξάνουν τις επαφές και άρα το αίσθημα εγκύτητας του άντρα. Και το χαίρονται πάρα πολύ αυτό συνήθως. Φαρμακοθεραπεία θα προτείνατε? Νομίζω ότι θα μπορούσαν να έχουν και τη φαρμακοθεραπεία για μια φυσικά έξτρα βοήθεια. Ο κύριος αμέσως μετά, καινούριος. 38 χρονών αρχιτέκτορας, σε σταθερή σχέση εδώ και 5 χρόνια. Πάντα είχε το πρόβλημα ο άνθρωπος αυτός. Πάντα τον ενοχλούσε. Μπορούσε να το διαχειριστεί, αλλά τώρα έχει επιδεινωθεί. Τώρα έχει επιδεινωθεί η ενόχληση από το πρόβλημα. Τι σκέφτεστε λοιπόν, τι θα ρωτούσατε? Τα γνωστά. Αυτά. Λοιπόν, τι βλέπουμε. Έχει πρόβλημα με τη στήση του εδώ και 3 μήνες. Και το πρόβλημα υπάρχει και στην αυτοικανοποίηση, και γρήγορη εξπερμάτιση και στην δική του λειτουργία. Ψυχική υγεία γενικά είναι καλά, έχει πάρα πολύ άγχος, γιατί δουλεύει πάρα πολλές ώρες, οργανικά είναι καλά. Είναι λίγο ψυχαναγκαστικός, θα θέλει όλα under control, θέλει όλα να τα προσφέρει σωστά, να είναι τέλεια. Φυσικά ανησυχεί για τη δουλειά του και λέει ότι μπορώ να καταφέρω τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μου, ενώ στη σεξουαλική μου ζωή, δεν το αξίζει αυτό η γυναίκα μου. Θέλουμε να αποκτήσουμε παιδί, αλλά τώρα πια φαίνεται απίθανο. Να σας πω λίγο, γιατί κάνουμε κάποιο λάθος μεγάλο γιατί το έχω μάθει από τα τόσα χρόνια που συνεργάζομαι με ψυχολόγους, 15 χρόνια τώρα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τους λέμε εμείς με κάποιον όρο, αυτός έχει πρόβλημα ή είναι βαρεμένος, οτιδήποτε, οι λαϊκές εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή ένας που είναι ψυχαναγκαστικός, κάποιες προσωπικότητες οι οποίες δεν θεωρούνται από την ψυχιατρική. Είναι λειτουργικοί αυτοί, όλοι οι άνθρωποι, έτσι. Είναι μεταξύ μας, είμαστε κι εμείς κάτι. Ο καθένας μας είναι κάτι. Και το ποιους αποδεχθούμε σαν παράξενους ή όχι, εξαρτάται από το τι είμαστε εμείς. Οπότε μην θεωρείτε ότι έχετε ένα απέναντί σας κάποιον, αυτός είναι τρελός, αυτός έχει πρόβλημα κτλ. Προσοχή, όσοι είναι λειτουργικός, μπορεί αυτό να είναι ψυχαναγκαστικός, μπορεί να είναι, το βλέπεις τον άλλον, πάει, ναι, αφού το βολεύει, έχει τη δουλειά του, μπορείς να κάνει οικογένεια, δύο και τα λοιπά, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Το ταλαιπωρεί ένα συγκεκριμένο θέμα και αυτό μόνο θα το λύσουμε. Ο συγκεκριμένος λοιπόν βλέπετε... Συμφωνήσατε. Ναι, και πάνω σε αυτό... Πες λίγο, ένα μικρόφωνο, πες μου.
Ο Αντώνης Καζής είναι ψυχίατρος από το Βόλο. Ανέβηκε να μας ακούσει, είναι από την ομάδα του ΣΕΞ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν και συμμαθητής μου. Έρχεται για τα μαθήματα. Απλά ήθελα να πω, να επιστήσω την προσοχή σε αυτό, ότι μιλάμε, ας πούμε, για τύπους προσωπικότητας. Δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη υπάρχει ψυχοπαθολογία ή υπάρχει κάποια διαταραχή. Είναι στοιχεία τα οποία ο καθένας μας έχει, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Για παράδειγμα, ας πούμε, εμείς οι γιατροί, οι δικηγόροι ή άλλα τέτοια επαγγέλματα, έχουμε αρκετά στοιχεία καταναγκαστικά, η αιμονή στην λεπτομέρεια, η τελειοθυρία, τα οποία όμως είναι λειτουργικά, γιατί μας βοηθούν να κάνουμε καλύτερα αυτό που έχουμε αναλάβει, τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν και αυτός το ίδιο, ήθελα να ξεχωρίζω, τα ελέγχει όλα, δεν. Η γυναίκα του δεν δουλεύει πολύ. Γενικά, από το θέμα της γρήγορης εξερμάτισης δεν ενοχλείται, ενοχλείται από το πρόβλημα της στήσης. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα οργανικό ή ψυχικό. Αυτό που την απασχολεί είναι το θέμα της σύλληψης. Γενικά είναι σταθερή, έχει την εξουσία στην σχέση, δεν φαίνεται αυτό σε πρώτη φάση, αλλά λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, μοιάζομαι γι' αυτό, καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορούμε να χάνουμε τις μόνιμες μέρες. Και τον κοιτάει σαν και λέει, κάνε κάτι. Έτσι. Οπότε τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, έχουμε και πρόβλημα στήσης εδώ πέρα. Εγώ νομίζω ότι θέλουμε πάλι αρχικά. Πρακτικά πεντακάθαρα, άρα το πρόβλημα στήσης είναι που την ενοχλεί, έτσι. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Και εκείνο. Ναι. Και εκείνο. Η πρόορη καλύπτεται. Άμα έπαιρνε και τέτοια, είναι μια χαρά ήταν τα πράγματα με τις γόνιμες μέρες. Ναι, και αυτό, ξέρετε, πρέπει να το σεβαστούμε και το λέω περισσότερο όχι τόσο για τους ουρολόγους, όσο για τους σεξολόγους. Δεν μπορούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνουμε θεραπείες που κρατάνε μήνες και είμαστε χαλαροί. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Δεν είσαι ένα παιδί, φάει, δεν θέλετε, μπαίνει, τελειώνει. Λοιπόν, οπότε, σε ένα τέτοιο ζευγάρι, η εκπαίδευση κτλ. Θέλουμε να κάνουμε πρακτικά πράγματα. Άρα, PD5 για το θέμα της στήσης. Και θέλουμε πολύ πρακτικά να μάθουμε στον άντρα τεχνικές πολύ απλές, να κατευθύνει την προσοχή του κατά τη διάρκεια των επαφών στα σεξουαλικά ερεθίσματα για να αυξάνεται η διέγερση και να βοηθάει τη στήση του. Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή του στο θέμα του πλαισίου, ούτως ώστε όταν το κάνουν να μην είναι το κλασικό «έλα μεσημέρι γιατί σήμερα είναι οι μέρες μου», αλλά να υπάρχει ένα πλαίσιο για να διευκολύνει την κατάσταση. Και το θέμα της γρήγορης εξερμάτισης το αφήνουμε στην άκρη. Πιθανόν αυτό το ζευγάρι, αν μπορέσουν να κάνουν παιδί, αργότερα, αν υπάρχει ακόμα το θέμα συγκρίβωσης της θεμάτησης, το βλέπουμε. Δεν θα μπορούμε να δώσουμε συνδυαστική θεραπεία και για τις θεσίες. Μεταποξετίνη λέτε. Ναι, και επικεφαλή. Θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να ξεπεραστεί η συντηρητική λειτουργία, γιατί είναι μέσα από το άγχος και την κατάσταση. Ναι, αλλά η πρόορη υπήρχε και όταν ήταν καλή στήση. Δεν μπορεί να ανοίξεις όλα πολλά μαζί μέτωπα. Ας χειριστεί να ξεπεράσει την τέτοια τώρα, γιατί αυτό είναι καίει. Έτσι. Γιατί μπορεί να κάνεις ολόκληρη θεραπεία, να τα βελτιώσεις όλα, μένει έγκυος, θα παχτούν οι επαφές, ξανά τίποτα. Χάνονται όλοι οι προσπάθειες. Πολύ κλασικό. Φαρμακολογικά μόνο μπορούμε να τα συνδυάσουμε κατά δύο. Το απάντησα πριν ότι. Α, δεν άκουσα. Θεωρητικά ότι δεν το πράγμαζε ότι είναι αντέληψη, παρόλο που είναι επειδή λείπουν οι μελέτες. Δεν είναι ότι επειδή έχουν πρόβλημα. Έτσι. Και το τελευταίο μας περιστατικό, ο κύριος Πρίνκαν. Είναι 32, είναι μπάρμα. Γενικά περιστατικές σχέσεις και το έχει πάρα πολύ με τις γυναίκες. Δεν μασάει. Έχει εξτραμάσει πριν τη διείσδυση. Κατά τη στιγμή που πάει να μπει δηλαδή. Ενόχληση ψηλή, σθητική λειτουργία καλή, διακύμανση καμία, αυτοικανοποίηση το ίδιο. Ο άνθρωπος είναι μια χαρά, ψυχική υγεία είναι μια χαρά, οργανική είναι μια χαρά, σταθερός, αισιόδοξος, γενικά είναι μια χαρά παλικάρι. Και άλλες ανησυχίες επιστουσίες δεν έχει, όπως σας είπα φλερτάρει, και αυτό που λέει είναι δεν έχω σεξουαλική ζωή. Πρώτο, να αλλάξει επάγγελμα, να μην εξήσετε σε ερεθίσματα. Πιάσαν οι κατάρες των φίλων του. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα. Το είχε πάντα. Ναι, το είχε πάντα και δεν έχουμε και διακύμανση, δεν έχουμε αλλαγές. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν φαρμακοθεραπεία, πιθανόν κάποια εκπαίδευση.
Αλλά τη ουσία μάλλον δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάμε λίγο βλέποντας και κάνοντας. Πάντως αυτός θα μπορούσε να ανταποκριθεί γιατί έχει ένα πολύ καλό προφίλ. Ναι, πολύ καλό έτσι. Προφίλ. Ναι. Είναι οι εξαιρέσεις, γι' αυτό και μπήκε αυτό και μου άρεσε, γι' αυτό σας είπε το άνθρωπος. Οι άλλοι όλοι νιώθουν πολύ χάλια. Αυτός είναι πάρα πολύ λειτουργικός, αν δεν έχει κανένα πρόβλημα και εκεί που παίζω και τα έχει βολέψει όλα στη ζωή του και εκεί με το πρόβλημα. Άρα, έχουμε δύο θεματάκια εδώ πέρα. Το ένα είναι ότι πηγαίνοντας από τη μία στην άλλη με τις περιστασιακές, μόνιμα έχει τρομακτικό ερέθισμα, όλο με καινούργια. Ξέρουμε όλοι μας ότι τις πρώτες φορές είναι πολύ γρήγορο, δεν μπορείς εύκολα. Ελάχιστες φορές είναι που μπορούμε να έχουμε έλεγχο σε καινούργια κατάσταση. Και το δεύτερο, το καλό που έχει, πιστεύω ότι είναι ίσως εδώ πέρα η ανταποκριθή θα μπορούσε να λειτουργήσει με την έννοια ότι αυτός έχει δηλαδή φλερτάρει ενώ χρόνια τώρα έχει μεγαλώσει με το πρόβλημα. Έτσι. Είναι ακριβώς το αντίθετο από την πλειονότητα αυτών που κρύβονται όταν έχουν πρόβλημα. Ή για να πούμε σε αυτούς που κάνουν το σεξ, δηλαδή αυτός βλέπετε ότι θα έπρεπε, έχει όλα τα κριτήρια για να είναι μπασονικός και είναι μαστερζονικός στο φουλ. Έτσι. Είναι sexual addicted. Το καλό μου αυτές τις προσωπικότητες είναι ότι και κατανοούν πολύ τις πληροφορίες και καταλαβαίνουν τα δεδομένα και μπορούν να πειραματιστούν. Και ξέρεις ότι δεν έχει παράδειγμα του άνθρωπου. Απαντήσεις όλοι. Τεστινώσεων για να τελειώνουμε και τις αξιολογήσεις για να δούμε ποιοι είναι οι νικητές. Λοιπόν, τα περιστατικά που σας έδειξα ήταν όλα αληθινά και νομίζω ότι είναι και αρκετά χαρακτηριστικά. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ειδικά στο θέμα της γρήγορης εφαρμάτησης ο ρόλος της γυναίκας είναι πολύ μεγάλος. Και τελικά ο σκοπός ποιος είναι. Δεν είναι μόνο η διάρκεια, είναι να είναι χαρούμενο το ζευγάρι. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ. Συνήθως τα βαριά περιστατικά, αν χρησιμοποιήσουμε κανονικά την καταθλιπτικά, όχι τα φοξιτίνη, έχουν χρησιμοποιηθεί, μήπως βοηθούν περισσότερο. Πάντοτε η μόνιμη χωρίς κανονική διέντη καταθλιπτική θεραπεία, ναι. Έχει τα καλύτερα αποτελέσματα και δείξαμε εκεί πέρα. Έχει αισθητική λειτουργία βέβαια και επίσης δεν νομίζω ότι ιατρικά είναι ηθικό να θεραπεύεις κατάθλιψη για να θεραπεύσεις πρόωρη, ενώ δεν έχει ο άλλος. Θέλω όμως εσύ να έρθεις λίγο εδώ κοντά. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. DNA fragmentation από την αποξετή. Δεν ξέρουμε. Αλλά, ξέρεις Νίκο, είναι το τετράωρο, είναι πολύ λίγο για να επηρεάσει. Ενώ το άλλο ήταν η μόνιμη χρήση που το είχε μόνιμα και λειτουργούσε. Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί ότι θα κάνει κάτι, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό να γίνει. Άλλη ερώτηση. Λοιπόν, αποτελέσματα. Βγαίνουν αμέσως. Παρακαλώ. Την περίμενα πάρα πολλά χρόνια, 7 χρόνια και μου έκανε τη χαρά αυτό το παλικάρι. Αυτή τη στιγμή. Θα σας πω σε ένα λεπτό, άσε το. Φαίνονται. Λοιπόν, ήθελα ένας ειδικευόμενος να βγει πρώτος. Και έγινε φέτος. Συγχαρητήρια. Να σε καλά. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Έγινε και αυτό στο σχολείο. Να δούμε και τους άλλους. Δύο λεπτά, να δούμε και τους άλλους. Να σε καλά. Και ο δικαιωμένος είναι ειδικευόμενος. Α, κύριε Κακαλής, ναι, αυτό νομίζω ότι τέλειωσε. Πριν μια μέρα. Έλα. Έλα, Ιβάν. Έλα, Κώστα. Ο τρίτος. Να γνωριστούμε λίγο με τους... λοιπόν, είναι 79-76 και έχουμε ισοψηφία. Λοιπόν, Βασίλης Σπάπης. Καλά το λέω. Μπράβο. Ισοψηφία με τον Πάπη το Θωμά. Λοιπόν, είναι οι τρεις πρώτοι για την Αγριά. Γίνονται 4 λόγω ισοψηφίας. Ήδη έχει ανοίξει η Αγριά για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Έτσι, είναι το βραβείο. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε λίγο για τους ομιλητές. Να δούμε ο κύριος Βουλής είναι πρώτος. Απ, τα έχουμε. Είναι πρώτος παραμένει, δεύτερος ο κύριος Μητρόπουλος, τρίτος ο κύριος Αναστασίου, τέταρτος ο κύριος Βαρκαράκης, πέμπτος ο κύριος Τζόρτζης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με το νέο αυστηρό μας σύστημα, έτσι μ' αρέσει αυτό το 5 που μας πήγε στο Δημήτρης Πάγος στο 3 εκεί πέρα να κολλήσουμε, να προσπαθούμε για ανώτερα. Γιατί μέχρι πέρυσι ήταν όλα 4,7, 4 ήταν όλοι, κοπούσαμε στο τέλειο.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους θερμά για τη συμμετοχή σας. Να είμαστε γεροί να ανταμώσουμε ξανά. Καλή επιστροφή.